Επιτρέψτε μας να πούμε, κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, ότι προσπαθούμε τόση ώρα να συγκρατηθούμε ως προς τι. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσο σοβαρά ζητήματα που έχουν εγκληματικές επιπτώσεις σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανάπηρους, χρόνιους πάσχοντες, ιδιαίτερα από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η ζωή τους να χειροτερεύει καθημερινά και να κουβεντιάζουμε ακαδημαϊκά για νόμους και για ΦΕΚ ή για προβλήματα γενικά, ότι είναι θέμα θεσμοθέτησης, χώρων αναφοράς, σημείων αναφοράς, θεσμών και ιστορίες. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και από χρόνια που κλιμακώθηκε μέσα στην κρίση υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, σχέδιο δηλαδή πολιτικής κεντρικά ασκούμενης, που είχε διακηρυχθεί και κάτω από τις αντιδράσεις του κινήματος είχαν περιοριστεί κάποια πράγματα πριν την κρίση, όμως αξιοποιήθηκε η κρίση να χτυπηθούν οι ζωές των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή ανοίχτηκαν, γι' αυτό σας είπα, συγκρατήθηκα σε σχέση με τον χρόνο. Επειδή ανοίχθηκε όλη η βεντάλια των ζητημάτων. Κανείς δεν μας λέει ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων. Είμαστε στον 21ο αιώνα, 2019. Το ότι μπορούν να δουλέψουν οι ανάπηροι χρόνιοι πάσχοντες, η επιστήμη το έχει απαντήσει από, αν θέλετε, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ότι μπορεί να εκπαιδευτεί ο τυφλός, ο κοφός, η επιστήμη το απάντησε από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ότι μπορεί να εκπαιδευτεί το παιδί με νοητική στέρηση, η επιστήμη το προδιέγραψε από την πρώτη έρευνα πριν 200 χρόνια. Μιλάμε σχετικά με την πιο βαριά αναπηρία. Και συζητάμε ότι το 2019 έχουμε απόλυτη χειροτέρευση σε όλους τους τομείς, ακόμα και σε αυτό που λέμε προστασία της ίδιας της υγείας της ζωής του αναπηρού. Εγώ προκαλώ τους υπεύθυνους, σήμερα δυστυχώς είναι κύρια σύμβουλοι από τα Υπουργεία, αλλά να μας φέρουν μια στατιστική. Ποιο είναι το ποσοστό αυτοκτονιών ανθρώπων από οικογένειες αναπήρων σήμερα που προσέρχονται στα τμήματα επικοινωνικών περιστατικών των νοσοκομείων? Επειδή διαλύεται η οικογένεια, μπαραλιάζεται και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα βασικά της προβλήματα. Ποιο ήταν το ποσοστό απασχόλησης πριν 35 χρόνια και 25, ή το ποσοστό εκπαίδευσης στη δικαιολογία και ποιο είναι σήμερα? Υπάρχει διαδικασία βελτίωσης με τους νόμους ή απόλυτης χειροτέρευσης? Στα δημόσια ειδικά σχολεία, αυτά με τον τρόπο που λειτουργούν, όχι αυτό που θέλουμε εμείς, ούτε με βάση τα επιστημονικά προγράμματα που θα έπρεπε, από τα 20.000 καταγεγραμμένα παιδιά που εκπαιδεύονταν πριν την κρίση, αυτή τη στιγμή καταγράφονται 10.000 παιδιά. Και μην μου πείτε ότι με τη διαδικασία της παράλληλης στήριξης, που πολλές φορές εφαρμόζεται στο να μην στιγματιστεί το παιδί, εντάσσοντα και παιδιά που δεν έχουν ανάγκη, που δεν μπορούν αντικειμενικά λόγω της φύσης αναπηρίας να εντακτούν στο κοινό σχολείο, λειτουργούν, αλλά και με ποια επιστημονικά δεδομένα λειτουργούν στο κοινό σχολείο, χωρίς επιστημονικά προγράμματα, με εναλλαγή του προσωπικού κτλ. Αν θέλετε, πέστε μας και ένα ποσοστό αυτών που εκπαιδεύονται, πόσοι από αυτούς βρίσκουν δουλειά? Καμάρων η διοικήτρια του ΑΕΔ για τις δύο σχολές. Τις έχω επισκεφτεί και τις δύο. Ξανά και ξανά. Πάρα πολλά μέλη, αγωνιστές της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνων Αναπήρων, μέσα από τη διαδικασία της σχολής κατάλαβαν την εκμετάλλευση, τη βαρβαρότητα και την ψευτιά που κρύβεται πίσω από τα ωραία τα λόγια τα μεγάλα. Ας μας πούν ποιος με βάση αυτό που εκπαιδεύεται, εκπαιδεύτηκε από αυτές τις σχολές τα τελευταία 20 χρόνια, έπιασε δουλειά. Ανακύκλωση των καταρτιζόμενων γίνεται και τίποτα παραπάνω. Λένε οι επιστήμονες ότι ένα άτομο που εκπαιδευτεί, που προσεγγίσει τα αγαθά του πολιτισμού και τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει, τη στιγμή που αδυνατεί να μπει στο κοινωνικό γίγνεσθε στην πορεία, αποδομείται, απαξιώνεται. Οι φίλοι μας, οι συναγωνιστές μας στην Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων έχουν ακούσει συχνά το παράδειγμα, αυτό μας λένε εκπαιδευτικοί, ότι νιώθουμε απαξιωμένοι.
πεταμένη σαν μια λεμονόκουπα στην άκρη, όταν βλέπουμε τα παιδιά που εκπαιδεύσαμε στα χέρια μας, σηκωθήκαν όρθια, πατήσαν στη ζωή και ξαναγυρνάνε στα τέσσερα στα σπίτια τους γιατί δεν έχουν καμία διέξοδο. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά στον τομέα από πλευρά, επειδή άνοιξε το ζήτημα της περίθαλψης, των χρονίων σπασκόντων και αυτό που χρειάζονται μόνιμες θεραπείες. Αλήθεια, πόσοι με βάση αυτά που η επιστήμη επιτάσσει κάνουν τις αναγκαίες θεραπείες τους σήμερα? Πόσοι δεν αναγκάζονται να σταματήσουν θεραπείες ή να τις κάνουν πλημελώς, υπονομεύοντας την υγεία τους και την ίδια τη ζωή τους, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν στο ιδιωτικοποιημένο δημόσιο και αληκτά επιχειρηματικό σύστημα υγείας? Και μην πείτε τα παραμύθια της κυβέρνησης ότι δίθεν να τις ασφαλίσαν δωρεάν υγεία ακόμα και στους ανασφάλιστους, γιατί δεν ισχύει, είναι ψέματα. Και πολύ περισσότερο όταν αφορά χρόνιους πάσχοντες που κάνουν μόνιμες θεραπείες και 10% να τους έχει συμμετοχή στα φάρμακα και ένα φάρμακο να παίρνουν που είναι εκτός συνταγογράφησης και πληρώνουν το 100% που είναι άκρως απαραίτητο, για αυτούς είναι μια τεράστια δαπάνη, πολύ περισσότερο όταν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι και άνεργοι. Για ποια ποσοστά ανεργίας μιλάμε? Των καταγεγραμμένων? Αυτοί που έχουν απογοητευτεί και δεν καταγράφονται πουθενά, δεν έχουν καν στο μυαλό τους ότι μπορούν κάποτε να δουλέψουν, πού καταγράφονται? Αλλά ακόμα και αυτοί που καταγράφονται, ποια στήριξη έχουν? Είναι εξασφαλισμένη η θεραπεία τους? Είναι εξασφαλισμένοι το να ζήσουν? Ας δώσουμε ένα άλλο στοιχείο σχετικό. Πέρα από ότι δεν υπάρχει κανένα επίδομα ανεργίας που αφορά οικογένειες αμαία, αναπήρους, ούτε γονείς. Καταλαβαίνετε το ποιες οι ανάγκες ενός γονιού που έχει παιδιά με αναπηρία και όταν μείνει άνεργος, πολύ περισσότερα χρόνια άνεργος, πώς θα τα βγάλει πέρα με τις ανάγκες του παιδιού του, αλλά και για τον ίδιο τον ανάπηρο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Καμαρώνει η κυβέρνηση, λέει ότι έχει φτιάξει αυτούς τους νόμους, εξαίρεση από την περικοπή επιδομάτων κτλ. Ας μας πει. Μέσα από τη διαδικασία των ΚΕΠΑ και πολύ περισσότερο από το σχέδιο που ετοιμάζουν, ποια είναι η δέσμευσή τους με βάση το τέταρτο μνημόνιο ή το τρίτο, όπως θέλετε πέστε το, για τις ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στην παροχή των επιδομάτων, μειώθηκαν από 210.000 το 12 στις 150.000 αυτοί που παίρνουν κάποιο επίδομα σήμερα. Η βαριά ανάπηρη στη χώρα μας, ας μας πει ένας επιστήμονας ότι διαφωνεί, η βαριά ανάπηρη είναι 500.000. Τα στοιχεία λένε ότι φτάνουν το 1 εκατομμύριο αυτοί και με τις μέσες αναπηρίες. Η βαριά ανάπηρη. Πώς τα βγάζουν πέρα? Ή και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ για το παιδί με νοητική στέρηση μπορεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές ανάγκες αυτής της οικογένειας, αυτού του παιδιού? Και τολμάμε να μιλάμε ότι πήραμε και προστατεύσαμε τα αμαία από την κρίση? Υπόθηκε σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα. Μα μη τι άλλο ήταν ο χώρος που εδώ από τη μια πλευρά αυξήθηκαν τα εργατικά ατυχήματα και στην περίοδο αυτής της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που μειώθηκαν οι έλεγχοι, οι επίσημοι, αυτά λένε τα στοιχεία της επιπτώσεως της εργασίας, μειώθηκαν το ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν και τα θανατηφόρα και τα βαριά ατυχήματα με βαριά ανάπηρο στα αποτελέσματα κτλ. Την περίοδο 15-18, την ίδια στιγμή αυξήθηκαν τα ατυχήματα και μειώθηκαν οι έλεγχοι. Αλλά την ίδια στιγμή έγινε και κάτι άλλο πιο εγκληματικό. Ότι μειώθηκαν κατά συν 5% προς τα κάτω, μάλλον συν μείον 5% προς τα κάτω, αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας. Δεκάδες τα περιστατικά που ανασυγχαστήκαν να κάνουν παρεμβάσεις στα ΚΕΠΑ και ερωτήσεις γίνανε στην Βουλή, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων, για ανθρώπους που εμφανέστατα αδυνατούσαν να συνεχίσουν να δουλέψουν. Και όμως τους μειώνονταν το ποσοστό, οπότε δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη. Γιατί δεν περιέχεται πλέον στις διαδικασίες της Επιτροπής αυτό που είχε κατακτήσει η εργατική τάξη από σκληρούς αγώνες, ότι θα συνυπολογίζεται η ικανότητα του εργαζόμενου αν μπορεί να συνεχίσει το επάγγελμά του. Και μετριέται ένα σχέδιο ποσοστό. Αφήστε που οι επιτροπές κρίνονται και γι' αυτό είναι οι μόνες που δεν δημοσιεύεται η υπογραφή τους κάτω από τις αποφάσεις και πληρώνονται και με το κεφάλι με βάση το πόσο σκόβουν. Δεν συζητάμε το ποια είναι η διαδικασία, κόβουν αβέρτα. Αλλά τουλάχιστον δεν τοποθετιούνται ως επιστήμονες το αν αυτός, γιατί οδηγεί από το Υπουργείο και μέσα από τα σεμινάρια που τους κάλετε, αν αυτός μπορεί να συνεχίσει να κάνει το επάγγελμά του, άρα αν είναι δικαίωγος της συντάξεως αναπηρίας. Και βεβαίως υπάρχουν δεσμεύσεις από το νέο ΠΚΑ το σχέδιο αυτές οι περικοπές να γενικευτούν. Ήταν στο 14% η συνταξιού και αναπηρίας πριν την κρίση και πολύ περισσότερο καταλαβαίνετε το ποσοστό δεν είναι
όταν το 10% του συνολικού πληθυσμού είναι ανάπηρε, δεν ήταν μεγάλο το ποσοστό που, όταν μιλάμε κύρια για πολύ μεγαλύτερες ηλικίες σχετικά, αλλά ο φτωχός άνθρωπος αντικειμενικά έχει μεγαλύτερο ποσοστό νοσηρότητας, έκθεση στο να μείνει ανάπηρος, ακόμα και να χάσει τη ζωή του από τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό μειώθηκε από το 14% κάτω από το 6%. Και αυτά είναι εγκλήματα. Όσον αφορά το δικαίωμα προς συνεργασία. Αλήθεια, όταν τα παιδιά μας σήμερα που είναι και αρτιμελή με πτυχία, με τα πτυχιακά ιστορίες, δυνατά να εξειδικευμένα να κάνουν μια δουλειά, δουλεύουν και με μαύρα, δουλεύουν ανασφάλιστα ή με μερική απασχόληση με 300 ευρώ, θα μπορούσε ένα σύστημα που καθορίζεται από τη λογική του κέρδους, θα προστάτευε τις θέσεις εργασίας για αναπήρους? Μιλάτε για νόμους τόση ώρα. Πραγματικά προσπαθούμε να κρατηθούμε. Μα οι νόμοι οι ίδιοι, μα το ίδιο το Σύνταγμα, και κάνετε και αναθεώρηση του Συντάγματος στη Βουλή, διακηρύξεις κάνουν, δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Ένας νόμος σας υποχρέωνε ως κυβέρνηση, και αυτή και την προηγούμενη, ότι θα έκαναν καθέτος υποχρεωτικά προκηρύξεις για να διασφαλίζεται ένα στάνταρ ποσοστό στους εργαζόμενους στο δημόσιο, υποχρεωτικά. Κάθε χρόνο έπρεπε να γίνεται αυτό μέσω του ΟΑΕΔ. Και έχει εφαρμοστεί 5 φορές στο δημόσιο τομέα και 1 φορά στο ιδιωτικό τομέα. Καμία φορά στην περίοδο της κυβέρνησης. Κάτι ελάχιστες σκόρπιες θέσεις. Και τολμάμε να μιλάμε ότι σήμερα πήραμε μέτρα με τον νόμο του κυρίου Βερναδάκη, που πρέπει τον κάνει αγιαστούρα συνέχεια οι εκπρόσωποι της ΕΣΑΜΕΑ, επειδή έχουν εξασφαλίσει τις χοντρές κρατικές επιχορηγήσεις, ότι δήθεν έλυσε το πρόβλημα της απασχόλησης του δικαίωματος δουλειά των ΑΜΕΑ. Πόσες μόνιμες προσλήψεις γίνανε στο δημόσιο και εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος? Μα κοροϊδευόμαστε τώρα? Τσακίζουμε τον κόσμο, καρατομούμε τα δικαιώματά του, τσαλακώνουμε, του τσαλαπατάμε τη ζωή και του πετάμε παραμύθια ότι δεν νοιαζόμαστε και τον προστατεύουμε και παίρνουμε μέτρα? Θέλετε ένα πρόσθετο στοιχείο σε σχέση με τη διαδικασία αυτή που συζητάμε? Ότι την ίδια περίοδο που κοβόταν επιδόματα, μειωνόταν δαπάνες για την ειδική αγωγή, κλείνανε ειδικά σχολεία ή συγκρονόταν τα παιδιά που παίρνουν στην ειδική αγωγή, έχουμε το εξής στοιχείο. Ότι γιγαντώθηκε η επιχειρηματική δράση συνολικά στον κοινωνικό τομέα, υγεία για όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που απευθύνονται άμεσα στα ΑΜΕΑ. 0 κρεβάτια, ιδιωτική κρεβάτια αποκατάσταση στον ιδιωτικό τομέα πριν 15 χρόνια. 850 με 1000 σήμερα. Ούτε ένα καινούριο δημόσιο κρεβάτι. Υποδιάλυση δημόσιες κλινικές αποκατάστασης. Ούτε ένα καινούριο δημόσιο κρεβάτι. Γιατί ήταν υπογεγραμμένη δέσμευση απέναντι στους επιχειρηματίες να μην ανοίξει ένα κρεβάτι το δημόσιο. Και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και βέβαια το εφάρμοσε και η νέα κυβέρνηση. Όταν οι ίδιοι επιστήμονες μιλάνε και προκαλούμε κάποιους να λένε ότι χρησιμοποιούμε ψεύτικα στοιχεία, της Ένωσης Φυσιάτρων στοιχείο μιλάμε, ότι η χώρα μας με βάση το ποσοστό ατυχημάτων εργατικών τροχαίων και αγκιακών επεισοδίων χρειάζεται 2.000 κρεβάτια, δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης. Και έχουμε μόνο 200, που και αυτά υποβαθμίζονται και στην Αθήνα. Τι γίνεται στον τομέα της απασχόλησης? Δεν είναι μόνο ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και όλα αυτά. Στον τομέα της απασχόλησης, απόλυτη χειροτέρευση της κατάστασης. Πέρα ότι έχουμε απολύσεις μαζικά αναπήρων, πετιούνται έξω την παραγωγή κτλ. Αλλά οι γενικότερες αναδιαρθρώσεις συνολικότερα καταργούν θέσεις εργασίας. 120 τυφλοί δουλεύουν συνολικά σε όλη την Ελλάδα σήμερα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 80 δούλευαν πάνω από 800. Ορίστε. Τυφλοί, είπα. Θέλετε να μιλήσουμε για τους κοφούς? Έχετε πάρει 3 παρατάσεις όμως. Ναι, κυρία Σταμπουλίδου, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αλλά νομίζω η κυβέρνηση από 4 διαφορετικά υπηργεία με 10 συμβούλους και δυστυχώς συγκονταριζόμενη και από την ΕΣΑΜΕΑ και από τη ΓΕΣΕΕ, που δεν αντέδρασε μια σειρά μέτρα όπως σκέπα και περικοπές όλο αυτό το διάστημα, ή για τις απολύσεις ΑΜΕΑ που γίνανε σε μια σειρά χώρους. Μιλάγαν τόση ώρα. Και ανοίξαν όλη τη βεντάλια των ζητημάτων. Είναι δημοψήφισμα, κύριε Χουρδάκη. Τέλος κλείνουμε. Καλούμε ένα φάσμα, θα έχουμε διάφορες απόψεις. Τέλος κλείνουμε. Δεν μπορεί να υπολογίσω να είναι... Τέλος κλείνω. Ελάτε. Τέλος κλείνω. Το ότι υπάρχει απόλυτη χειροτέρευση
είναι το ποιοι είναι οι νόμοι, ποιοι είναι οι σιδερένιοι νόμοι που λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία, που διαχειρίζεται και αυτή η κυβέρνηση όπως οι προηγούμενες, ή το κυνηγητό του κέρδους που απαιτεί από μια πλευρά μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, μισθού, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και εμπορευματοποίηση των αναγκών ως νέος αναπτυξιακός τομέας επιχειρηματικής δράσης στο κοινωνικό τομέα υγεία, πρόνοια, ειδική αγωγή. Οι ανάπηροι από όλη αυτή την ανάπτυξη, την έξοδο μείωση από τα μνημόνια, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Θα υπάρξει απόλυτη χειροτέρευση της κατάστασής τους, ήδη τη βιώνουν. Δεν έχουν άλλο δρόμο. Μαζί με το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, βάζοντας την πάντα τις συμβιβασμένες διεφθαρμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά ταυτόχρονα βάζοντας απέναντι τον ίδιο το μηχανισμό της εκμετάλλευσης, της επορευματοποίησης των αναγκών στο όνομα του κέρδους, να παλέψουν για τα συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως ξένα παλεύει στον Ισχύ Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, άνθρωπο τον άνθρωπο στα κέπα που τσοκόβεται, στο να μην απαλουθούν ανάπηροι όπως δώσαμε τη μάχη για τις τέσσερις εργαζόμενες που απολύθηκαν από το νοσοκομείο της Τρίπολης ακριβώς την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όπως δίνουμε τη μάχη να ανοίξουν θέσεις εργασίας, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιορίσουμε το κακό όσο μπορούμε, αλλά πάνω απ' όλα να μπει στην ημερήσια διάταξη ότι για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των εργαζόμενων που παράγουν τον πλούτο, αλλά και των ανάπηρων από τα φτωχάλακα στρώματα, προϋπόθεση υπάρχει η κοινωνία να λειτουργήσει, να κινηθεί με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων. Και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αυτοί που δουλεύουν, διαφεντέψουν και τα αποτελέσματα της παραγωγής και πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τους καλούμε στον αγώνα να υπερασπίσουν σήμερα τη ζωή τους, στον αγώνα για την ανατροπή, γιατί έρχονται πολύ χειρότερα.